Λέει, θα κάνω και ένα τάτσο δική μου το τραγούδι σε αυτό που λέει. Νομίζω ότι, εντάξει, αλλά μην ξέρω τι μόνο. Τώρα το κατάλαβα. Και Βασίλη, καλησπέρα. Σε άλλα μας πως θα σου λέει ο γης. Α, γιατί μου έπρεπε να σπίτι σου. Δεν μου πάω σπίτι μου, αδερφέ. Γιατί θα κάνεις εδώ. Θα κρατάω το φανάρι. Και όπως τα σπίτια όλα γυρίζουν, θα πέρασω και το δικό μου και θα πω μέσα. Α, δεν βρε καλά, σήνει ο κόσμος που αγεπερίνει. Το πέτυχε. Για σήνα, μωρέ. Ότι νιώθω σαν κύμα με σε θερμιακά.
μη γυρέκει στην αίθουσα. Εγώ για το λιγόνι στο κατήρι, έχω στην τροφιά μου το ποτήρι. Όταν την κοιτάζω με κοιτά και δεν μιλά, μόνο όταν φεύγει τότε μου χαμογελά. Μόνο αυτή λατρεύω, μόνο αυτή ποθώ. Και γι' αυτό θα τρελαθώ. Yeah.
Εκείνο όμως που δεν θα λησμονήσουμε ποτέ είναι οι γραφικές φιγούρες των Πεκρίδων που πήγαιναν στα καπηλιά και στις ταβέρνες. Ήσαν όπως ακριβώς τους απεικονίζουν οι καλλιτέχνες. Κατά κόκκινα μάγουλα, στο ίδιο χρώμα και η συνήθως χοντρή ή πλακουδερή μύτη τους, με λίγα μαλλιά ανακατεμένα και ένα μανίκι συνεχώς ρηγμένο στον ώμο. Συνήθως άδολοι και βαθιά ανθρώπινοι τύποι. Δεν μιλάμε ασφαλώς για την περπατησιά τους. Όποιος έχει δει ταινίες με τον Ορέστη Μακρύ, τον Μεθύστακα, δεν έχει άλλη εικόνα στο μυαλό του. Η ανθρωπιά σ' όλο της το μυαλίο. Το κόμμα των βαρελοφρόνων. Ορκιζόμεθα. Αιωνίαν πίστη εις την νοποσίαν. Εις την άδεια εξόδου τα Σαββατοκύριακα. Με βούλα και υπογραφή της πεθεράς. Εις το μίασμα που λέγεται ουίσκι και όλα τα παρεμφερή, που ουδεμία έχουν σχέση με το άγιο ποτήριο της κεχρυμπαρένιας ρετσίνας. Και στην αιωνίαν κάλπιν που θα έχει σχήμα βαρελίου, ενώ στη σχισμή θα υπάρχει ένα κατρούτσο, για να ψηφίζει ο καθής ρίπτον αυστηρός το εινολογικό χρώμα της προτιμήσεώς του. Μπρούσκο, αγιορίτικο, νεμέας ή ό,τι άλλο χρήσιμο εις το νέο εινοπολιτικό γίγνεσθε του τόπου. Άρθρον 12, παράγραφος «Δε βλέπομεν λόγω σούρας». Ελληνική οπερέτα. Η μουσική ζωή κατά τις πρώτες δεκαετίες.